Οι πρώτες μαχήτριες εντάχθηκαν στο Δημοκρατικό Στρατό το 1946 ως συνέχεια της συμμετοχής των γυναικών σε κάποια ένοπλα τμήματα του Ελλάς. Στο Δημοκρατικό Στρατό η γυναίκα συμμετείχε ισότιμα με τον άντρα ως μαχήτρια στην πρώτη γραμμή της μάχης, στο πυροβολικό, στην ανίχνευση, στην αρκοθέτηση, ακόμη συμμετείχε ως τηλεφωνήτρια στις διαβιβάσεις, ως σαμποτέρ, συμμετείχε στην επιμελητία, στο μεταγωγικό, στους σταθμούς διοίκησης, συμμετείχε στο αξιωματικό, στην οργάνωση και στην εκτέλεση επιχειρήσεων. Υπολογίζεται ότι οι μαχήτριες ανέρχονταν στο 1/4 της συνολικής δύναμης του Δημοκρατικού Στρατού. Επίσης, πάνω από το 80% του προσωπικού της υγειονομικής υπηρεσίας του Δημοκρατικού Στρατού ήταν γυναίκες που υπηρέτησαν κυρίως ως νοσοκόμες, τραυματοφορείς, ενώ οι γυναίκες αναδείχθηκαν σε ομάδες πολιτικών επιτροπών πόλων και υπαίθρου. Χιλιάδες άλλες πάλι στήριξαν το Δημοκρατικό Στρατό που τα μετώπισαν, δηλαδή μεταφέροντας πολεμοφόβια, τρόφιμα και άλλα εφόδια. Συμβολή είχαν και σε οχυρωματικά έργα, όπου μαζί με άντρες έφτιαχναν χαρακόμματα, πολυβολία, ολμοβολία, ορίγματα, παρατηρητήρια και τομικές θέσεις. Οι ίδιοι αξιωματικοί και οι μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος παραδέχτηκαν ότι ξεπέρασαν τις προκαταλήψεις τους απέναντι στη γυναίκα ως ισότιμη στον αγώνα, μόνο όταν είδαν ότι η γυναίκα με τη θέλησή της και στην πράξη αναδεικνύεται το ίδιο ικανή και ατρόμητη στον αγώνα με τον ταξικό αντίπαλο. Σημαντικό κεφάλαιο ήταν επίσης και η προσπάθεια των μαχητριών να παρέμβουν στους φαντάρους του αστικού κυβερνητικού στρατού. Δεν δίστασαν να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους για να οργανώσουν αυτή τη διαφωτιστική δουλειά με όπλο τον τηλεβόα, τα τρίκ και άλλα προπαγανδιστικά μέσα. Ξεχωριστή αξία έχουν τα γράμματα των μαχητριών προς τις οικογένειές τους και η προτοπή για ενεργή συμπαράσταση στο Δημοκρατικό Στρατό. Ακολουθεί ένα γράμμα της μαχήτριας Θεοδόρας Γιάμου προς τον αδελφό της, φαντάρο του Εθνικού Στρατού. «Αδελφέ μου Διαμαντή, είμαι πολύ καλά. Δεν ξέρω αν έμαθες που είμαι. Βρίσκομαι αγαπημένο μου αδελφέ στο Δημοκρατικό Στρατό και θέλω να σου γράψω λίγα λόγια από τη ζωή μου. Περνώ πολύ καλά και είμαι περήφανη γιατί βρίσκομαι εδώ και αγωνίζομαι για το συμφέρον του ελληνικού λαού. Εδώ, αδελφέ μου, δεν είναι όπως τα παρουσίασαν. Με πιάνει το παράπονο όταν σκέφτομαι ότι εσύ είσαι στο στρατό που πληρώνει οι Αμερικανοί και απολαμάς την αδερφή σου και τα άλλα σου αδέρφια. Δεν το βλέπεις, Διαμαντή μου, ποιος έχει δίκιο και πού είναι η θέση σου. Εδώ που είναι ο φτωχόκοσμος, πρέπει να είμαστε και εμείς».